Και περιεπάτει ο Ιησούς με τα ταύτα εν τη Γαλιλαία. Ούγαρ ήθελεν εν τη Ιουδαία περιπατήν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε. Ήν δε εγγύση εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία. Ήπονουν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού. Μετάβηθη εν και είπαγε εις την Ιουδαίαν, και οι μαθητές σου θεωρήσωσι τα έργα σου απειείς». γάρ εν κρυπτό τύπη και ζητεί αυτός εν παρησία είναι. Οι ταύτα ποιείς φανέρωσαν σε αυτόν το κόσμο. Ουδέ γάρι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν. Λέγει ουν αυτής ο Ιησούς, «Ο καιρός ο εμός ούπο πάρεστην, ο δε καιρός ο ημέτερος πάντοτε στην έτοιμος. Ού δύνατε ο κόσμος μισήν ημάς. εμέ δε μισή, ότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού» ότι τα έργα αυτού πονηρά εστίν. ημής ανάβητε εις την εορτήν ταύτην. Εγώ, ούπο αναβαίνω εις την εορτήν ταύτην, ότι ο καιρός ο εμός ούπο πεπλήρωτε. Ταύτα δε υπόν αυτής έμεινεν εν τη Γαλιλαία. Ως δε ανέβησαν οι αδελφοί αυτού, τότε και αυτός ανέβη στην την εορτήν ούφα αλλός εν κρυπτό. Οι ούν Ιουδαίοι εζήτουν αυτόν εν τη ορτή και έλεγον «Πού εστιν εκείνο, και γογγισμός πολλής περί αυτού ειν εν της όχλης. Ημέν έλεγον ότι «αγαθός στην. Άλλοι δε έλεγον ου, αλλά πλανά τον όχλων. Ουδείς μεν την παρησία ελάλη περί αυτού, δια των φόβων των Ιουδαίων. Ήδη δε της εορτής μεσούσης, ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε. Και θαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες, «Πώς γράμματα είδε, μη με μαθηκός» Απεκρίθη αυτή ο Ιησούς και είπεν, «Η εμή διδαχή, ούκ στην εμή, αλλά του πέμψαντός με. Εάν τη θέλει το θέλημα αυτού ποιήν, γνώσετε περί της διδαχής, Πότερουν εκ του Θεού εστίν, ή εγώ εμαυτού λαλώ» ο αφεαυτού λαλών την δόξαν την ιδίαν ζητή. Ο δε ζητών την δόξαν του πέμψαντος αυτών, ούτω αληθή εστί, και αδικία εν αυτό ουκ Όμως Ούμως εις και των νόμων, και ουδής εξημών ποιή των νόμων. Τι με ζητείτε από Απεκρίθη ο όχλος και είπε, δαιμόνιον έχεις. Τι σε ζητεί αποκτήνε απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτή. Ενέργον επίησα και πάντε σταυμάζεται. Δια τούτο δεδο δε δοκενημήν την περιτομήν. Ούχο τι εκ του Μωσέως εστίν, αλλά εκ των πατέρων. Και εν Σαβάτο περιτέμνεται άνθρωπον. Ή περιτομή λαμβάνει άνθρωπος εν Σαβάτο ή να μη λυθεί ο νόμος Μωσέως, εμή ότι όλων άνθρωπον η γη επίησα εν Σαβάτο μη κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικιάν κρίσιν κρίνατε. Έλεγον την έσεκ των ιεροσολυμητών, ούχ ούτως εστίν όν ζητούσι αποκτήνε. Και είδε παρησία λαλή, και ουδέν αυτό λέγουσι. Μήποτε αληθώς έγνωσαν οι άρχοντες ότι ούτως εστίν αληθώς ο Χριστός, αλλά τούτον είδαμεν πόθεν εστίν. Ο δε Χριστός, όταν έρχεται, ουδείς γινώσκι πόθεν εστίν έκραξεν ουν το ιερό διδάσκον ο Ιησούς και λέγον «Καμέ είδατε και είδατε πόθεν ημί. και απ' εμ' αυτού ουκ και την αληθινός ο με, ον ημίς ουκ είδατε. Εγώ δε είδα αυτόν, ότι παραυτού αυτού Κακίνος με απέστειλεν. Εζήτουν αυτόν πιάσε, και ουδής επέβαλεν επ' αυτόν την χείρα ότι ούπο ελιλήθη η ώρα αυτού. Πολλοί δε εκ του όχλου επίστευσαν εις αυτόν και έλεγον ότι ο Χριστός όταν έλθει μη τη πλείωνα σημεία τούτον ποιήσει, ο νούτος επίησεν. Ήκουσαν οι Φαρισαίοι του όχλου γονγίζοντος περί αυτού ταύτα και απέστειλαν οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς οι πυρέτας η να πιάσωσιν αυτόν. Είπεν ούν ο Ιησούς έτι μικρών χρόνων με θυμών ημί, και υπάγω προς τον πέμψαντά με. Ζητήσετέ με, και ούχε βρίσετε Και όπου ημί εγώ, ημίς ουδύναστε ελθίν. Ήπον ούν οι Ιουδαίοι προς εαυτούς, που ούτως με πορέβεστε ότι ημίς ούχε βρίσομεν αυτόν. Μη στην διασποράν των Ελλήνων με πορέβεστε και διδάσκην τους Έλληνας. Τις στην ούτως ο λόγος ον είπε, ζητήσετε με και ουχε βρίσετε. Και όπου ημί εγώ, ημίς ου να στέλθειν. Εν δε εσχά τη εσχάτη ημέρα, τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον. Εάν της διψά, ερχέστο προς με και πινέτο Ο πιστεύον εις με καθώς είπε η γραφή, ποταμή εκ της αυτού ρεύσουσιν, ύδατος ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Ούπο γάρ ειν πνεύμα Άγιον, ότι ο Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Πολλοί εκ του όχλου, ακούσαντες τον λόγον έλεγον, ούτος εστίν αληθός ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτος εστίν ο Χριστός. Άλλοι δε έλεγον, μη γάρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ουχή η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλεέμ της κόμης όπου είναι Δαβίδ ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ούνεν το όχλο η το δι' αυτόν. Την έσδε ήθελον εξ αυτών πιάσε αυτόν, αλλουδής επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας. Ήλθον ούν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπον αυτοίς εκείνοι. Διατί ουκ ηγάγεται αυτόν, απεκρίθησαν οι υπηρέτε. Ουδέποτε ούτω ελάλησεν άνθρωπος, άνθρωπο, ω ούτω ο άνθρωπο. Απεκρίθησαν ούν αυτοί οι φαρισαίοι. Μη και εμεί πεπλάνιστε. Μη τίς εκ των αρχόντων επίστευσεν ει αυτών ή εκ των φαρισαίων. Αλλά όχλο ούτω ο μη γινόσκον των νόμων επικατάρατη ησύ. Λέγει νικόδημο προ αυτού, ο ελθόν νυκτό προ αυτόν εις όν εξ αυτών. Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά πρότερον και γνώ τι ποιεί. Απεκρίθησαν και είπον αυτό. Μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας σοι. Ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας, ουκ Και επορεύθη έκαστος εις τον οίκον αυτού. Ιησούς δε επορεύθη εις το όρος των ελαιών όρθρου δε πάλιν παρεγένετο εις το ιερόν, και πάς ο λαός ήρχε το προς αυτόν, και καθίσας εδίδασκεν αυτούς. Άγους οι δε και οι φαρισαίοι προς αυτόν γυναίκα εν μιχία κατηλημένην, και στήσαντες αυτήν εν μέσω λέγουσιν αυτό. Διδάσκατε, αυτή η γυνή κατηλήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευμένη. Εν δε το νόμο Μωσής ημίν εν τα στιάφτας λιθοβολήσθε. Σιούν τι λέγεις. Τούτο δε έλεγον πειράζοντες αυτόν, ή να έχωσι κατηγορήν αυτού. Ο δε Ιησούς, κάτω κύψας, το δακτύλο έγραφεν εις την γην, μη προσποιούμενος. Ως δε επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανακύψας, είπε προς αυτούς ο αναμάρτητος ημών, πρώτος των λίθων επ' αυτή βαλέτο. Και πάλιν κάτω κύψας, έγραφεν στην την γήν. Ιδέ, ακούσαντες, και υπό τη συνειδήσεως ελενχόμενη εξήρχοντο εις καθής, αρξάμενη από τον πρεσβυτέρων έως τον εσχάτων. Και κατελήφθη μόνος ο Ιησούς, και γυνή εν μέσω εστόσα Ανακύψας δε ο Ιησούς, και μηδένα θεασάμενος, πλην γυναικός, είπεν αυτή. Η γυνή, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, ουδείς σε κατέκρινεν. «Είδε, είπεν, ουδείς, κύριε. Είπε δε αυτή ο Ιησούς, ουδέ εγώ σε κατακρίνω. Πορεύου και μη αμάρτανε Πάλιν Πάλιν ο Ιησούς αυτή σε λάλησε λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθώνε μή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Ήπονούν αυτό οι Φαρισαίοι. Συ περί αυτού μαρτυρείς. Η μαρτυρία σου ουκ έστιν αληθής. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής. Κάνε εγώ μαρτυρό περί εμαυτού, αληθίσαι την η μαρτυρία μου, ότι είδα πόθεν ήλθον και πού υπάγω. Εμείς δε, ουκ είδατε πόθεν έρχομαι και πού υπάγω. Εμείς, κατά την σάρκα κρίνετε, εγώ ού κρίνω ουδένα. Και αν κρίνω δε εγώ, η κρίση η εμή αληθίσαι στην, ότι μόνος ουκ εμή, αλλά εγώ και ο πέμψας με πατήρ και εν το νόμο δε το ημετέρω γέγραπτε ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία αληθίσεστην. Εγώ είμαι ο μαρτυρών περί εμαυτού και μαρτυρή περί εμού ο πέμψας με πατήρ. ἐλεγωνουν αυτό. Πού εστίν ο πατήρ σου? Απεκρίθη ο Ιησούς. Ούτε με είδατε, ούτε τον πατέρα μου. Ή εμέ είδητε, και τον πατέρα μου είδητε αν τα αυτά τα ρήματα ελάλησεν ο Ιησούς εν το γαζοφυλακείο, διδάσκον το ιερό, και ουδείς επίασεν αυτόν, ότι ούπο ελιλήθη η ώρα αυτού. Είπε πάλι να αυτής ο Ιησούς, «Εγώ υπάγω και ζητήσετε με και εν τη αμαρτία ημών αποθανείστε, όπου εγώ υπάγω ημείς ουδύναστε ελθύν» έλεγον ουν οι Ιουδαίοι, μη αποκτενεί ε αυτόν ότι λέγει όπου εγώ υπάγω ημείς ουδίναστε ελθύν. Και είπεν αυτής, ημείς εκ των κάτω εστέ, εγώ εκ των άνω Η εκ του κόσμου τούτου εστέ, εγώ ουκ εκ του κόσμου τούτου. Ήπονουν ημίν ότι αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών. Εάν γάρ μη πιστέψετε ότι εγώ ημί, αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών. Έλεγον αυτό. Σι σι. Και είπεν αυτής ο Ιησούς. Την αρχήν, ότι και λαλό ημίν. Πολλά έχω περί ημών λαλήν και κρίνην. Αλλοπέμψας με αληθείς Καγώ αήκουσα παραφτού, ταύτα λέγω εις τον κόσμον. Ουκ έγνωσαν ότι τον πατέρα αυτή έλεγεν. Είπεν νουν ο Ιησούς. Όταν υψώσετε τον ιόν του ανθρώπου, τότε γνώσεστε ότι εγώ ημί. Και απ' εμ' αυτού πιώ ουδέν. Αλλά καθώς σε δίδαξέ με ο πατήρ μου, ταύτα λαλώ. Και ο πέμψας με μετεμούεστην ου με μόνον, ο πατήρ, ότι εγώ τα αρεστά αυτό ποιώ πάντοτε. τα αυτά αυτού λαλούντος, πολλοί επίστευσαν εις αυτόν. Έλεγεν ο Ιησούς, προς τους πεπιστευκότας αυτό Ιουδαίους, εάν μίνητε μείνετε εν το λόγο το εμό αληθώς μαθητέ μου εστε, και γνώσεστε την αλήθειαν, και η αλήθεια, ελευθερώσει εμάς. Απεκρίθησαν αυτό, σπέρμα αβραάμες μεν και ουδενί δε δουλεύκαμεν πόποτε. Πώς λέγεις ότι ελεύθεροι γεννήσεστε. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Αμήν αμήν, λέγω ημήν, ότι πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Ο δε δούλος, ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα. Ο Υιός, μένει στον τον αιώνα. Εάν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Είδα ότι σπέρμα αβράμεστε, αλλά ζητείτε με αποκτήνε, ότι ο λόγος ο εμός ου Εγώ, ο εώρακα παρά το πατρί μου, λαλό, και εμείς, ουν ο εωράκατε παρά το πατρί ημών, Είτε. Απεκρίθησαν και είπον αυτό. Ο πατήρι μόνο Αβραάμ εστί, λέγει αυτή ο Ιησούς Η τέκνα του Αβραάμ είτε, τα έργα του Αβραάμ επί είτε αν. Νήν δε, ζητείτε με αποκτήνε, άνθρωπον ω την αλήθεια η λελάλικα, η νίκουσα παρά του Θεού. Τούτο Αβραάμ οικε Εμεί ποιείτε τα έργα του πατρός ημών». Υπονούν αυτό». Εμεί εκ πορνίας, ούγε «Ένα πατέρα έχομεν, τον Θεόν», είπεν ο Ιησούς. «Ή ο Θεός πατήρ ημών είναι, ή ανεμέ». «Εγώ γάρ εκ του Θεού εξήλθον και οίκο. «Ουδέ γάρ απέμαυτού ελλήλυθα, αλλά εκείνο με απέστειλε» διατί την λαλιάν την εμείν ου ότι ου δίναστε ακούειν των λόγων των εμον Εμεί, εκ του διαβόλου εστε, και τας επιθυμίας του πατρός ημών θέλετε ποιήν. Εκείνος ανθρωποκτόνος ειν απαρχής, και εν τη αληθεία ου χέστηκεν, ότι ου καίστην αλήθεια εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, ότι ψεύτης εστί και ο πατήρ αυτού. Εγώ δε, ότι την αλήθεια λέγω, ου πιστεύετε μη. Τι σε ξημών με περί αμαρτίας. Ή δε αλήθεια λέγω, διατί τι ημείς ου πιστεύετε μη. Ο όνεκ του Θεού, τα ρήματα του Θεού ακούει. Δια τούτο, ημείς, ου κακούεται ότι εκ του Θεού ουκεστέ. Απεκρίθησαν ούν οι Ιουδαίοι και είπον αυτό. Ού καλώς λέγομεν ημείς ότι σαμαρίτης εσύ και δαιμόνιον έχεις. Απεκρίθη Ιησούς. Εγώ δαιμόνιον ουκ έχω, αλλά τιμώ τον πατέρα μου και ἐμίς ατιμάζεται με. Εγώ δε ου ζητώ την δόξαν μου. έστιν ζητών και κρίνων. Αμήν αμήν λέγω ημήν, εάν τίς των λόγων των αιμών τηρήσει, θάνατον ού μη θεωρήσει στον τον αιώνα. Είπον αυτό οι Ιουδαίοι, νήν εγνώκαμεν ότι δαιμόνιον έχεις. Αβραάμ απέθανε και η προφήτε, και εσύ λέγει εάν τίς των λόγων μου τηρήσει, ού μη γεύσετε θανάτου εις τον αιώνα. Μη σημίζων ή του πατρός ημών Αβραάμ, ως της απέθανε και οι προφήτε απέθανον. Τι να σε αυτόν σοι ποιείς, απεκρίθη Ιησούς. Εάν εγώ δοξάζω εμ' αυτόν, η δόξα μου δεν εστίν. Έστιν ο πατήρ μου ο δοξάζον με, ο νημής λέγεται ότι Θεός ημών εστί, και ούκ εγνώκατε αυτόν. Εγώ δε είδα αυτόν, και αν είπω ότι ούκ είδα αυτόν, έσω με όμοιος ημών, ψεύστης. Αλίδα αυτόν, και τον λόγον αυτού τηρώ. Αβραάμ ο πατήριμον, η γαλιάσατο, η να είδη την ημέραν την εμήν, και είδε, και εχάρι. Υπονούν οι Ιουδαίοι προς αυτόν, πεντίκοντα έτη ούπο έχεις, και Αβραάμ εωρακάς. Είπεν αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω εμήν, πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ εμεί. Ήραν ούν λίθους, ή να βάλω αυτών. Οι Ιησούς δε εκρύβει, και εξήλθεν εκ του ιερού, διελθών διαμέσου αυτών, και παρήγεν ούτω. Και παράγον, είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής, και ηρώτησαν αυτόν οι μαθητέ αυτού λέγοντες, Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτω ή γονεί αυτού, ή να τυφλός γεννηθεί» απεκρίθη ο Ιησούς, ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ εργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με, έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύνατε εργάζεστε. Όταν εν το κόσμο ο, φώσιμη του κόσμου. Ταύτα υπόν, έπτυσε χαμέ, και επίησε πυλών εκ του πτύσματος, και επέχρισε τον πυλόν επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό. Είπαγε, νύψε εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ. Ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθεν και ενύψατο και ήλθε βλέπον. Ιούν γείτονε και οι θεωρούντες αυτόν, το πρώτερον ότι τυφλός είν, έλεγον. Ούχου το ο καθήμενος και προσετών. Άλλοι έλεγον ότι ούτω εστίν. Άλλοι δε ότι όμοιο αυτό εστίν. Εκείνο έλεγεν ότι εγώ ημί. Έλεγον ουν αυτό. Πώ ανεόχθησαν σου οι οφθαλμοί. Απεκρίθη εκείνο και είπεν. Άνθρωπο λεγόμενο Ιησού πυλών επίησε και επέχρισέ μου του οφθαλμού και υπέμει είπαγε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψε. Απελθόν δε και νυψάμενο, ανέβλεψα. Υπονούν αυτό. Πού εστίν εκείνο, λέγει ουκίδα. Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους, τον ποτέ τυφλόν. Είν δε Σάββατον, ότε τον πυλόν επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλι νοούν οι αυτών και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψεν. Ο δε είπεν αυτής, πυλώνε επέθηκεν επί τους οφθαλμούς μου και εν υψάμην. Και βλέπω, έλεγον εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ουκ καίστη παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ου τιρί. Άλλοι έλεγον, πώς δυνατε άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία ποιήν, και σχίσμα ειν εν αυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, σύ τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς. Ο δε είπεν ότι προφήτησες την. Ούκε πίστευσαν ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού, ότι τυφλός είναι και ανέβλεψεν, εωσό του εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος και ρώτησαν αυτούς λέγοντες ούτω εστίν ο ιό ημών, ον λέγεται ότι τυφλό πώς ουν άρτη βλέπει. Απεκρίθησαν αυτή οι γονεί αυτού και είπαν. Είδαμεν ότι ούτω εστίν ο ιό ημών, και ότι τυφλό εγεννήθη Πώ δεν ειν βλέπει, ούκ είδαμεν. Η τι αυτού τους οφθαλμούς, ημί ούκ είδαμεν. Αυτό ηλικία έχει. Αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει. Ταυτά είπαν οι γονείς αυτού, ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους. Ήδη γαρ, συνετέθηντο οι Ιουδαίοι, η να εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο, οι αυτού είπαν ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε εφώνησαν ούν εκ δευτέρου των άνθρωπον, ο συν και είπαν αυτό. Δώσ δόξαν το Θεό. Εμείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος σου το εστιν. Απεκρίθηουν εκίνος και είπε. Ή αμαρτωλός εστιν ουκ είδα. Εν Ότι τυφλός ον, άρτη βλέπω. Είπον δε αυτό πάλιν. Τι εσύ πώς είναι ξέσου του τους οφθαλμούς. Απεκρίθη αυτής. Ήπον ημίν ήδη και ούκ ηκούσατε. Τι πάλιν θέλετε ακούειν. Μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε. Ελιδόρισαν ούν αυτόν και είπαν: Σύ η μαθητής εκείνο. Ημείς δε του Μωσέως εσμέν μαθητέ. Ημείς είδαμεν ότι Μωσή λελάλικεν ο τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστίν. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, «Εν γάρ τούτο θαυμαστόν εστίν, ότι εμείς ουκ είδατε πόθεν εστί, και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός σου ακούει, αλλά αν της και το θέλημα αυτού πει, τούτου ακούει. Εκ του αιώνος ουκ ότι είναι ξετή οφθαλμού τυφλού φλούγια γεννημένου. Η μη είναι ούτω παρα Θεού, και Απεκρίθησαν και είπαν αυτό. εναμαρτίες σι εγεννήθη όλο, και σι διδάσκει μας, και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω, και ευρών αυτόν είπεν αυτό. Σύ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού. Απεκρίθη εκείνος και είπε, Τι στη Κύριε, Η να πιστεύσω εις Αυτόν. Είπε δε αυτό ο Ιησούς, και όρακα Αυτόν, και ο λαλών μετά σου, εκείνος εστιν. Ο δε έφη, πιστεύω, Κύριε. Και προσεκίνησεν αυτό, και είπεν ο Ιησούς, εις εγώ εις τον κόσμον τούτων ήλθων, οι να βλέποντες βλέποσι, και οι βλέποντες τυφλοί γένονται. Και ήκουσαν εκ των Φαρισαίων ταύτα οι όντες μεταυτού και είπον αυτό, μη και εμείς τυφλίες μεν, είπεν αυτής ο Ιησούς, η τυφλοί είτε, ουκαν αμαρτίαν, νυν δε λέγεται ότι η βλέπομεν, Υούν αμαρτία ημών, μένει. Αμήν αμήν λέγω ημήν, ο μη εισερχόμενος δια της την αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνων αλαχόθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εισερχόμενος δια της θύρας των προβάτων. Τούτο ο θυρορός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει και τα ίδια πρόβατα καλή κατ' όνομα, και εξάγει αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει, έμπροσθεν αυτόν πορεύεται, και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί, ότι είδασε την φωνήν αυτού. αλοτριο δε, ου μη ακολουθήσωσιν, αλλά φεύξονται απ' αυτού, ότι ουκ είδασε των αλλοτρίων την φωνήν. Ταύτην την παροιμίαν, είπε να ο Ιησούς. Εκείνοι δε ουκ έγνωσαν τι να είναι αελάλοι αυτοίς. Είπεν πάλι να ο Ιησούς. Αμήν αμήν λέγω ημήν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι προεμού ήλθον, κλέπτε εισι και ληστέ. Αλλούκ ήκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα, διεμού εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης ουκ έρχεται η μη να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον η να ζωήν έχωσι και περισσόν έχωσιν. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός, την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτό δε, και ουκ ον ποιμήν, ουκ ισι τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον, και αφήσει τα πρόβατα, και φεύγει. Και ο λύκο αρπάζει αυτά, και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτό φεύγει, ότι μισθωτό εστί, και ου μέλει αυτό περί των προβάτων εγώ είμαι ο καλός, και γινώσκω τα αιμά, και γινώσκομαι υπό τον αιμών. Καθώς με ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα, και την ψυχήν μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, αούκα την εκ της αυλής ταύτης. Κακίνα με διαγαγήν, και τις φωνής μου ακούσουσι και γεννήσετε μία πίμνη, ίσπιμιν. Διατούτο Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, ότι εγώ τίθιμη την ψυχή μου, ή να πάλι λάβω αυτήν. Ουδή αυτήν απ' μου, αλλά εγώ τίθιμη αυτήν απ' εμ' αυτού. Εξουσίαν έχω θύνε αυτήν, και εξουσίαν έχω πάλιν λαβήν αυτήν. Τ' αυτήν την εντολήν έλαβον παρά του πατρός μου. Σχίσμα ουν πάλιν εγένετο εν της Ιουδαίης δια τους λόγους τούτους. Έλεγον δε πολλοί εξ αυτών. Δαιμόνιον έχει και μένεται. Τι αυτού ακούετε. Άλλοι έλεγον. Τα αυτά τα ρήματα ουκ έστι Μη δαιμόνιον δίνατε τυφλών οφθαλμούς ανοίγειν. Εγένετο δε τα εγκαίνια εν της Ιεροσολύμης και χειμώνην και περιεπάτει ο Ιησούς εν το ιερό εν τη του Σολομόντος. Εκύκλωσαν ούν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον αυτό. Εως πότε την ψυχήν ημών έρης, Ήσι ή ο Χριστός, είπε ημίν παρησία. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Ήπον ημίν και ου Τα έργα αεγώ εν το ονόματι του πατρός μου, ταύτα μαρτυρεί περί εμού. Αλλημείς, ου πιστεύετε. Ου γαρέστε εκ των προβάτων των εμών, καθώς είπον ημίν. Τα πρόβατα τα εμά της φωνής μου ακούει, καγό γινώσκω αυτά και ακολουθούσι μη. Καγό ζωή νεώνιον δίδομοι αυτής, και ου μη εις τον αιώνα, και ου χαρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ο πατήρ μου ως δε δοκέμι, μίζων μίζον πάντων εστί. Και ουδείς δύναται αρπάζειν εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ και ο πατήρ, ένεσμεν. Εβάστασαν ούν πάλιν λίθους οι Ιουδαίοι, ή να αυτόν. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Πολλά καλά έργα έδειξα μήν εκ του πατρός μου. Δια ποιον αυτών έργων λιθάζεται με, απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι λέγοντες «Περι καλού έργου ούλη σε, αλλά περί και ότι εσύ άνθρωπος ον ποιή αυτόν Θεόν». Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς «Ουκέστηγε γραμμένον εν τον νόμο ημών «Εγώ είπα Θεοί εστέ» ή εκείνους είπε Θεούς προς ο λόγος του Θεού εγένετο» και ούδη να τελειθεί η γραφή, όνο ο πατήρ γίασε και απέστειλεν εις τον κόσμον, ημείς λέγεται ότι βλασφημείς, ότι είπον Υιός του Θεού Ή ου τα έργα του πατρός μου, μη πιστεύετε μη. Ή δε ποιώ, κάνε μη μη πιστεύετε, τις έργης πιστεύσατε. Ή και πιστέψετε ότι εν πατήρ καγό αυτό, Εζήτουν ουν πάλιν αυτόν πιάσε, και εξήλθαν εκ της χειρός αυτών, και απήλθε πάλιν πέραν του Ιορδάνου, εις τον τόπον όπου είναι Ιωάννης το πρώτον βαπτίζων, και έμεινε εκεί. Και πολλοί ήλθον προς αυτόν, και έλεγον, ότι Ιωάννης μεν σημείων επί ουδέν. Πάντα δε όσα είπεν Ιωάννης περί τούτου, αληθή ειν και επίστευσαν πολύ εκεί εις Αυτόν. Ήν δε της ασθενών, Λάζαρος από Βυθανίας, εκ της κόμης Μαρίας και Μάρθας, της αδελφής αυτής. Ήν δε Μαρία η αλήψασα τον Κύριον Μύρο, και εκμάξασα τους πόδας αυτού, τε αυτής, εις ο αδελφός Λάζαρος ισθένη. Απέστειλαν εαδελφέ προς αυτόν λέγουσε, «Κύριε, ιδεών φιλής ασθενή. Ακούσας δε ο Ιησούς, είπεν, «Αυτή η ασθένεια, ουκ έστει προς θάνατον, δόξης του Θεού, ή να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Η γάπα δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον. Όσουν ήκουσεν ότι ασθενεί, τότε μεν έμεινεν ενώ είναι τόπο δύο ημέρας. Έπειτα, μετά τούτο, λέγει τις μαθητές. Αγόμενοι στην Ιουδαίαν πάλιν. Λέγουσιν αυτό οι μαθητέ. «Ραβί, νίνε ζήτουν σε λιθά σε Ιουδαίοι και πάλιν υπάγεις εκεί. Απεκρίθη ο Ιησούς. Ουχή δώδεκα εσύν ώρε της ημέρας. Εάν τη περιπατεί εν τη ημέρα, ου προσκόπτει, ότι το φως του κόσμου του του βλέπει. Εάν δε της περιπατεί εν την νυχτή, προσκόπτει, ότι το φως ου κέστην αυτό. Ταύτα είπε, και μετά τούτο λέγει αυτής. Λάζαρος ο φίλος ημώνει και κοίμηται, αλλά πορεύομαι, η να εξυπνήσω αυτόν. Ήπονουν οι αυτού. Κύριε, ή και κοίμητε, σωθήσετε. δε ο Ιησούς περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι δε έδοξαν ότι περί της κημίσεως του ύπνου λέγει. Τότε ουν είπε ο Ιησούς Παρισία. Λάζαρος απέθανε. Και χαίρο μας ημάς, ή να ότι ου κοίμην εκεί. Αλλάγομεν προς Αυτόν. Είπεν Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος, τις μαθητές άγομεν και εμείς ή να αποθάνομεν τα αυτού. Ελθόν ο Ιησούς, έβρεν αυτόν, τέσσερα ημέρας ήδη έχοντα εν το μνημείο. Ήν δε η βιθανία εγγύς των Ιεροσολύμων, ως αποσταδίων δεκαπέντε. Και πολλοί εκ των Ιουδαίων Ελληλήθησαν προς τας περιμάρθαν και Μαρίαν, ή να παραμυθίσονται αυτάς περί του αδελφού αυτών. Η Μάρθα, όσοι ήκουσεν ότι ο Ιησούς έρχεται, υπήντησεν αυτό. Μαρία δεν δε το οίκο εκαθέζετο. Είπεν η Μάρθα προς τον Ιησούν. Κύριε, η όδε, ο αδελφός μου, ου κάνετε θνίκη. Αλλά και είδα ότι όσα αν ετήσει τον Θεόν, δώσει ο Θεός. Λέγει αυτή ο Ιησούς. «Αναστήσετε ο αδελφός σου». Λέγει αυτό Μάρθα. «Είδα ότι αναστήσετε εν τη Αναστάση εν τη εσχάτη ημέρα». Είπεν αυτήν Ιησούς, «Εγώ είμαι η ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων σε με, καν αποθάνει ζήσετε. Και πάσο ζων και πιστεύων σε μέ, ου μη αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο» λέγει αυτό. «Ναι, Κύριε, εγώ πεπίστευκα ότι σύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο εις τον κόσμον ερχόμενος». Και ταύτα η Πούσα απήλθε και εφώνησε Μαρίαν την αδελφήν αυτής λάθρα η πουσά. Ο διδάσκαλος πάρεστη και φωνήσε. Εκείνοι ως ήκουσεν, εγείρεται ταχύ και έρχεται προς Αυτόν. Ούπο δε ο Ιησούς στην την κόμην, αλλήν εν το τόπο όπου υπήντησεν αυτό η Μάρθα. Ιούν οι Ιουδαίοι οι όντες με τη οικία, και παραμυθούμενοι αυτήν, ειδώντες την Μαρίαν ότι ταχαίως ανέστηκε εξήλθεν, κολούθησαν αυτοί, λέγοντες ότι υπάγει στο μνημείο, ή να κλάψει εκεί. Ιούν Μαρία, ο ήλθεν όπου είναι ο Ιησούς, ειδούσα αυτόν, έπεσεν εις τους πόδας αυτού λέγουσα αυτό, «Κύριε, ή εισόδε, ουκά πεθανέ μου ο αδελφός. Ιησούς ουν, όσοι δεν αυτήν κλαίουσαν, και του συνελθώντας αυτοί οι Ιουδαίους κλαίοντας, ενευρημίσατο το πνεύματι, και ετάραξενε αυτόν, και είπε, «Πού τεθήκατε αυτόν, κλαίγουσιν αυτό». «Κύριε, έρχου και είδε». «Εδάκρισεν ο Ιησούς». «Έλεγον ούν οι ουδέοι, Είδε πόσε φίλοι αυτών. Την έσδε εξ αυτών είπον. Ουκ η δύνατο ο ανήξας τους οφθαλμούς του τυφλού, ποι είσαι, είναι και ούτω μη αποθάνει. Η Ιησούς ουν πάλιν ευρημόμενος, εν αυτό έρχεται εις το μνημείον. Είν δε σπήλεον, και λίθος επέκειτο επ' αυτό. Λέγει ο Ιησούς, άρατε τον λήθον λέγει αυτό η αδελφή του τεθνικότος Μάρθα. Κύριε, ήδη όζει. Τεταρτέως γαρεστή. Λέγει αυτή ο Ιησούς. Ου σύ, ότε εάν πιστεύσεις, όψη την δόξαν του Θεού. Ήρανούν τον λίθων, ου είναι ο τεθνικός κείμενος. Ο δε Ιησούς, ήρε τους οφθαλμούς άνω και είπε. Πάτερ, ευχαριστώσει ότι ήκουσάς μου. Εγώ δε είδην, ότι πάντοτε μου ακούεις, αλλά δια των όχλων των περιεστώ τα είπων, ή να σύν ότι σύ με απέστειλας. Και ταύτα είπων, φωνή μεγάλη εκράβγασε, «Λάζαρε, δε βρω έξω». Και εξήλθεν ο τεθνικός δεδεμένος τους πόδας και τα σχήρας κυρίες και η όψει αυτού σου δαρείο περιεδέδετο. Λέγει αυτή ο Ιησούς, λύσατε αυτόν και άφετε υπάγιν. Πολλοί ούν εκ των Ιουδαίων οι προς την Μαρίαν και θεασάμενοι άεπίησεν ο Ιησούς, επίστευσαν εις Αυτόν. Την έσδε εξ Αυτόν απήλθον προς τους Φαρισαίους και είπαν αυτής άεπίησεν ο Ιησούς. Συνήγαγον ούν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συνέδριον και έλεγον, τι ποιούμεν, ότι ούτω ο άνθρωπος πολλά σημεία ποιεί. Εάν αφόμεν αυτόν ούτω, πάντες πιστεύσουσιν εις αυτόν, και ελεύσονται οι Ρωμαίοι και αρούσιν ημών και των τόπων και το έθνος. Εις δε τίς εξ αυτών καϊάφας αρχιερεύσον του ενιαυτού εκείνου, είπεν αυτής. Ημείς ουκ είδατε ουδέν ουδέ διαλογίζεσθε ότι συμφέρει ημίν, ή να είσαι άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού, και μη όλον το έθνος απόλυτε. Τούτο δε αυτού ουκ είπεν, αλλά αρχιερεύσον του ενιαυτού εκείνου, προεφύτευσεν ότι έμελεν ο Ιησούς αποθνίσκην υπέρ του έθνους, και ούχ υπέρ του έθνους μόνον, αλληνα και τα τέκνα του Θεού τα διεσκορπισμένα συναγάγει εισέν απ' της ημέρας, συνεβουλεύσαντο ειν αποκτήνωσιν αυτών. Οι Ιησούς σουν, ουκέτη παρησία περί τη της Ιουδαίης, αλλά απήλθεν εκείθεν εις την χώραν εγγύς της Ερίμου, εις Εφραήμ λεγομένην πόλην, κακή διέτριβε μετά των μαθητών αυτού. Ήν δε εγγύς το Πάσχα των Ιουδαίων, και ανέβησαν πολύ εις Ιεροσόλυμα, εκ της χώρας πρώτου Πάσχα ή να αγνήσω Εζήτουν νουν τον Ιησούν και έλεγον με εν το ιερό εστικότες. Τι δοκίμην, ότι ου μη έλθει στην την εορτήν. Δε δόκισαν δε και οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι εντολήν. Ή να εάν της γνώ που εστί, μηνύσει, όπως πιάσωσιν αυτόν. Ο ούν Ιησούς, του Πάσχα, ήλθεν εις Βιθανίαν, όπου είναι Λάζαρος ο τεθνικός, ο εκ νεκρών. Επίση ανούν αυτό δείπνον εκεί, και η Μάρθα εικόνη. Ο δε Λάζαρος, ή συν, τον συνανακημένον αυτό. Η ούν Μαρία, λαβούσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικής πολιτήμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού, και εξέμαξε τε στριξήν αυτής τους πόδας αυτού η δε επληρώθη εκ της οσμής του μύρου. Λέγει ουν εκ των μαθητών αυτού, Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτης, ο μέλλον αυτών παραδιδώνε. Διατί τούτο το μύρον ούκε πράθη τριακοσίων δυναρίων και εδόθη πτωχής. Είπε δε τούτο, ούχ περί των πτωχών έμελεν αυτό, αλλά ότι κλέπτησιν και το γλωσσόκομον είχε, και τα βαλώμενα εβάσταζεν. Είπεν ο Ιησούς, άφες αυτήν, εις την ημέραν του ενταφιασμού μου τε αυτό. Τους πτωχούς γάρ πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ δε, ού πάντοτε έχετε. Έγνω όχλο νόχλος εκ των Ιουδαίων, ότι εκεί εστί. Και ήλθον, ούδια τον Ιησούν μόνον, αλλήνα και τον Λάζαρον είδωσιν ονήγηρεν εκ νεκρών. Εβουλεύσαντο δε οι αρχιερείς, εινά και τον Λάζαρον αποκτήνωσιν, ότι πολλοί δι' αυτών υπήγον τον Ιουδαίον και επίστευον εις τον Ιησούν. Τι επαύριον, όχλος πολλής, ο ελθόνι στην την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βάεια των φινίκων και εξήλθον εις συν αυτό, και έκραζον, ο σανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Ευρών δε ο Ιησούς ο εκάθισεν επ' αυτό, καθώς εστίγε γραμμένον, μη φοβού θύγα τερσιών, ιδού, ο βασιλεύς σου έρχεται, καθήμενος επί πόλων όνου ταύτα δε ουκ έγνωσαν οι αυτού το πρώτον, αλλά ότε εδοξάστη ο Ιησούς, τότε εμνίστησαν ότι ταύτα είν επ' αυτό γεγραμμένα και ταύτα επί αυτό. Εμαρτύριουν ο όχλος ο όν με ταυτού, ότε τον Λάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου και έγιρεν αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήντησεν αυτό ο όχλος, ότι ήκουσε τούτο αυτόν πεποιηκένε το σημείον. Ιούν Φαρισαίοι είπων προς αυτούς, Θεωρείτε ότι ουκ φελείτε ουδέν. Είδε ο κόσμος ο πίσω αυτού απήλθεν. Ήσαν δε τεινές Έλληνες εκ των αναβενόντων για να προσκυνήσω συνεντιεορτή. Ούτι ούν προσήλθον Φιλίππο το αποβιθσαϊδά της Γαλιλαίας και ηρώτων αυτών λέγοντες. «Κύριε, θέλω με τον Ιησούν δυν. Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα. Και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι το Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνα το αυτής λέγον. Ελήληθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη ο κόκος του σίτου πεσώνει στην γη να ποθάνει, αυτός μόνος μένει εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπόν φέρει. φιλόν την ψυχήν αυτού, απολέσει αυτήν. Και ο μισόν την ψυχήν αυτού, εν το κόσμο τούτο, η ζωή νεώνιον φυλάξει αυτήν. Εάν εμή διακονεί τη, εμή το. Και όπου ημί εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Και αν τη σε διακονεί, τιμήσει αυτόν ο Πατήρ. Νυν, η ψυχή μου τετάρακτε. Και τι είπω, Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην. Πάτερ, δόξασον σου το όνομα. Ήλθεν φωνή εκ του ουρανού, και δόξασα και πάλιν δοξάσω. Ούν όχλος ο εστός και ακούσας, έλεγε βροντίν γεγονένε. Άλλοι έλεγον, άγγελος αυτό λελάλικεν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, ούδι με αυτή η φωνή γέγονεν, αλλά δι' ημάς. Νην κρίσις εστί του κόσμου τούτου. Νην ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω. Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντα σελκύσω προς εμ' αυτών τούτο δε έλεγε σημαίνον πίο θανάτο, η μελένα ποθνίσκιν. Απεκρίθη αυτό όχλος. Εμείς ηκούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Και πώς συλλέγεις ότι δι υψωθήνε τον ιόν του ανθρώπου. Τι σε στην ούτως ο Υιός του ανθρώπου. Είπενουν αυτοί ο Ιησούς. Ετι μικρών χρόνων το φως με θυμωνεστεί. Περιπατείτε έως το φως έχετε. Ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει. Και ο περιπατών εν τη σκοτία, ουκ που υπάγει. Έως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως. Ή να η φωτός γέννηστε. Ταύτα ελάλησε ο Ιησούς, και απελθόν εκρύβει απ' αυτόν. Το σαφτα δε αυτού σημεία πεποιηκότος έμπροσθεν αυτόν, ούκ επίστευον εις αυτόν. Η να ο λόγος Ισαΐου του προφήτου πληρωθεί, ον είπε, «Κύριε, τι σε πίστευσε τι ακοή ημών, και ο βραχίων Κυρίου τίν η απεκαλύφθη, δια τούτο ούκ το ότι πάλιν είπε Ισαΐας, τε τύφλο και τους οφθαλμούς, και πεπόρο και την καρδίαν, η να μη είδωση της οφθαλμής, και νοήσωση την καρδία, και επιστραφώσει και ιάσω με αυτούς. Τ' αυτά είπεν Ισαΐας, οτε είδε την δόξαν αυτού, και ελάλησε περί αυτού. Όμως μέντι και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, αλλά δια τους Φαρισαίους, ούχο μολόγουν, οι να μη αποσυνάγωγοι γένονται. Υγάπησαν γάρ την δόξαν των ανθρώπων μάλλον, υπέρ την δόξαν του Θεού. Ιησούς δε έκραξε και είπεν, ο πιστεύων εις εμέ, ου πιστεύει εις εμέ, πέμψαντάμε. Και ο θεωρώνε με, θεωρεί τον πέμψαντάμε. Εγώ φως τον κόσμον ελίληθα, ή να πάσω σε μέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Και αν τη μου ακούσει των ρημάτων και μη πιστεύσει, εγώ ου κρίνω αυτόν. Ου γαρίλθον ή να κρίνω τον κόσμον, Άλλη να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη λαμβάνουν τα ρήματά μου, Έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος όν ελάλησα, Εκείνος κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα, Ότι εγώ έξεμ αυτού ούκ ελάλησα. πέμψας με πατήρ, Αυτός μη εντολήν έδωκεν, Τι είπω και τι λαλήσω. Και είδα, ότι η εντολή αυτού ζωή εστίν. Άουν λαλό εγώ, καθώς ήρει και ο πατήρ, ούτω λαλό.